Στο χέρι όλα τα χειριστήρια, ε. Ναι. Κάτω είναι φρένο, πάνω γκάζ. Θα το συνηθίσει αυτό όμως, το κάτω φρένο, πάνω γκάζ. Ναι, μου το έχουν τρακάρει, ένα αυτοκίνητο που το έχουν τρακάρει δύο φορές. Βέβαια, Εθνική Ελλάδος, ε. Μην νομίζω ότι το... Ε? Μην νομίζω ότι το δώσε ο σύλλογος ή... Ο σύλλογος τα αγόρασες, μάλλον. Ωραίο, ελάς. Θα τελείσουμε τη χώρα μας. Μπράβο, ρε Δαμιανέ. Σήμερα κάνεις προπόνηση, λοιπόν, έτσι. Όχι. Τι, αγώνες. Αγώνες. Α, είναι προκριματική. Ναι, είναι τελική. Μπράβο. Ναι, για καλή. Εσύ ξεκινάς η ώρα στις 10. 10:30. Μέχρι? 10:30 είναι το δεύτερο σκέλος. Το ρίχνουν οι άλλοι. Α. Τι κόλπο είναι αυτό πάλι? Ένα από ένας σώμος και με βοηθάει και με πάει, και με φέρνει παντού. Ωραίο. Και φως βλέπω μπροστά και μπαταρία εδώ πέρα. Ναι, όλα κόλπα. Άψογος. Είναι και αυτό τετραπληκτικό και αυτό. Έχει αυτά τα θέματα. Καλημέρα, φίλε. Καλά αγώνα, ε. Λάμε λίγο κοντό. Ποιο? Είναι κοντό. Αυτό είναι κοντό ή τα χέρια σου μακριά, από τα δυο. Μάλλον, ναι. Ναι, όχι, εντάξει, δεν βρέχει από εδώ. Πας και εγκαζωμένος, ε. Κύριε Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Είμαστε στο σκοπευτήριο Ελευσίνες, σκοπευτικός όμιλος Ελευσίνες και διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής Ατόμων με Αναπηρία. Μάλιστα. Εσείς τι ακριβώς είσαστε στο σύλλογο αυτό? Εγώ είμαι πρόεδρος του συλλόγου και είμαι στον σύλλογο των ατόμων με αναπηρία του Αθλητικού Συλλόγου Τριπτόλεμος. Μάλιστα. Ελευσίνα είναι αυτός? Είναι στην Ελευσίνα, έχει έδρα την Ελευσίνα. Δραστηριοποιείται σε πολλά αγωνίσματα. Ναι. Από πότε ασχολείστε μάλλον εσείς? Εγώ ασχολούμαι από το 2005. Είμαι στην εθνική ομάδα από το 2005. Έχω πάει στις 3 Ολυμπιάδες, Πεκίνο, Λονδίνο και Ρίο και δεν πήγα τώρα στο Τόκιο λόγω έλλειψης αγώνων και προκρίσεων. Α, μάλιστα. Εδώ τώρα κάνετε σήμερα προκριματικούς? Όχι. Αυτοί οι αγώνες είναι, οι πρώτες 60 βολές είναι προκριματικές και μετά μπαίνουμε σε τελικό με 24 βολές. Και τι θα γίνει όποιος βγει πρώτος? Όποιος βγει πρώτος, αισθάνεται τη μυθική ικανοποίηση. Αυτό. Το Δάφνινο Στεφάνι. Υπάρχει τίποτα καλύτερο, ε? Αυτό είναι ο σκοπός του πραγματικού αθλητή. Έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός του πραγματικού αθλητή. Πόσα άτομα είναι στο σύλλογο σας? Στο σύλλογο μας έχουμε 59 μέλη. 59 μέλη. Ναι. Όμως με τη σκοποβολή ασχολούνται περίπου 15 αθλητές. Έχουν όλοι το ίδιο θέμα, δηλαδή με την ακινησία των ποδιών? Όχι. Ή γενικώς? Οι αναπηρίες οι οποίες έχουν οι αθλητές στους Παραολυμπιακούς Αγώνες είναι κυρίως κινητικές. Κινητικές. Κυρίως κινητικές. Λοιπόν, η κινητική αναπηρία μπορεί να είναι μια απλή αναπηρία και μπορεί να είναι μέχρι τετραπληγία. Ναι. Μέχρι τετραπληγία. Μάλιστα. Δηλαδή, όχι, μπορεί να αγωνιστεί στη σκοποβολή με οποιοδήποτε κινητικό πρόβλημα όποιος θελήσει. Εσάς πότε σας συνέβη αυτό και τι συνέβη ακριβώς και μείνατε ανάπηρος στα πόδια σας? Πότε? Εγώ δεν είμαι στα πόδια μόνο, έχω και στα χέρια μυϊκή αδυναμία. Ναι. Είναι σε όλο το σώμα. Δεν το κατάλαβα. Είναι τετραπληγία η ασθένεια η οποία έχω και είναι ασθένεια ρευματοειδή. Μου συνέβη το 2000. Α, ήσασταν καλά πριν, ε? Έτσι στα καλά καθούμενα, δηλαδή. Ναι, στα καλά καθούμενα. Μάλιστα. Εύχομαι να είσαι πάντως δυνατός στο πνεύμα
στην ψυχή, έτσι, στο μυαλό, και να αγωνίζεσαι και να ενδιαφέρεσαι για τα προβλήματα των ανθρώπων που συμμετέχουν στην ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Ιωσήφ. Ναι, μου καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθαμε λοιπόν και στον χώρο όπου προπονείσαι, αθλείσαι και προσπαθείς να προκρίνεσαι και να βγαίνεις νικητής. Εντάξει. Ό,τι έρθει. Ό,τι το καλύτερο. Μίλησα, είσαι στο Τριπτόλεμο εσύ? Τριπτόλεμο, ναι, στο σύλλογο. Ναι, γιατί μίλησα και με τον πρόεδρό σας πριν από λίγο. Τον Αγγέλη, ναι. Ναι. Σήμερα τι ακριβώς κάνεις εδώ, τι θα κάνεις? Έχουμε τους πανελλήνιους αγώνες. Πρώτα τους κάναμε Απρίλιο, αλλά λόγω του COVID και αυτά τον αφήσαμε για αργότερα και το κάνουμε τώρα. Ναι. Θα βγουν δηλαδή ποιοι, οι πρώτοι, οι τρεις? Οι πρώτοι τριάδα, όλοι οκτάδα, ποιοι είναι. Ποιοι θα βγουν. Ναι. Δεν μου λες, υπάρχει για την επόμενη Ολυμπιάδα, ετοιμάζεσαι από τώρα, αυτά μετράνε, τι κάνουν ακριβώς? Μετράνε. Είναι βαθμολογία δηλαδή? Μετράνε. Δεν είμαι σίγουρος τώρα αν μετράνε σίγουρα. Αλλά πιστεύω μετράνε, ναι. Είναι πανελλήνιο, είναι κεκριμένο, δεν είναι της πλάκας. Ναι, το ξέρω. Όχι, μετράνε, τους συλλόγους μας. Γιατί κάνει και ο σύλλογος μερικούς αγώνες σαν σύλλογος και εκείνα δεν μετράνε. Γράφονται στην Ομοσπονδία, αλλά δεν μετράνε. Αλλά αυτό είναι λόγω που πανελλήνιο μετράει κανονικά. Εδώ σήμερα είδα ένα πολύ περίεργο έτσι αμαξάκι που σε τραβάει. Έτσι, μια ρόδα ουσιαστικά ηλεκτρική. Ένα ποδηλατάκι, πέστε μου. Η οποία προσαρμόζεται πάνω στο καροτσάκι σου. Ναι, ναι. Αυτή τι υπάρχει στο εμπόριο ή είναι παραγγελία? Υπάρχει στο εμπόριο. Υπάρχει στο εμπόριο. Γιατί δεν το έχω δει μόνο εσύ το έχεις. Ναι, ναι. Συνήθως ηλεκτρικά καροτσάκια από δηλαδή. Ναι, ναι. Που είναι ενσωματωμένο δηλαδή. Ναι, ναι. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Είναι τα πόδια μου και είναι τα χέρια μου. Ναι, ναι. Επειδή έχω πρόβλημα στους ώμους. Ναι. Από τη δισκοβολία που έκανα και τη σωροβολία. Και δεν μπορώ τις πολλές, το πολύ δρόμο, ναι, πολλά είναι όμοιου και αυτό εδώ με έχει σώσει. Σωστά. Ωραία. Δεν θα έχω τη δυνατότητα να τραβήξω πλάνα στον κανονικό αγώνα. Μου είπαν ότι μπορώ να τραβήξω μερικά πλάνα στις δοκιμές. Ναι. Εκεί κάνα δεκάλεπτο. Οπότε μόλις μπείτε μέσα θα έρθει και θα τραβήξω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Τίποτα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τι λες τώρα? Τι λες τώρα? Το κλειδώνω τώρα. Τι λες τώρα? Ζώνη αγνότητας είναι αυτή. Εδώ κάνουμε δουλειά. Δεν παίζουμε. Κοίτα κλειδιά. Ζώνη, βάλτε την ώρα. Να πάω στο καλοτσάκι. Το αγώνισμα τώρα, παρακαλώ να ξεπομίζετε, να φαίνεται καθαρά η
απομάκρυνση του όπλου από τον ώμο σας ανάμεσα στις βολές. Love.